Το κύριε Πρόεδρε, είναι και μεγάλο το ενδιαφέρον για το ζήτημα που συζητούμε. Αφορά όλες τις οικογένειες, όλη την κοινωνία, αγωνία στα παιδιά. Δεν είναι συχνό το φαινόμενο να κλείνουν τόσο καιρό τα σχολεία μέσα σε ένα κοινωνικό κλίμα τόσο δυσμενές, που επιβαρύνει και τις οικογένειες, όχι μόνο λόγω των υγειονομικών ζητημάτων, αλλά κυρίως λόγω της επικείμενης μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, την οποία ήδη τα παιδιά ως ευαίσθητοι δέκτες την ζουν καθημερινά, βλέποντας τους γονείς τους να χάνουν τις δουλειές τους και την πολιτεία να μην λαμβάνει μέτρα αποφασιστικής στήριξης των οικογενειών τους. Αλλά ας πάμε στο ζήτημά μας, που είναι η εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είναι προφανές ότι οι συνθήκες έκαναν αναγκαία την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Μια διαδικασία που θα έπρεπε να έχει προγραμματιστεί και προωθηθεί από τις κυβερνήσεις διαχρονικά πριν την κρίση. Δυστυχώς όμως υπήρξαν τεχνολογικές αδυναμίες και δεν υπήρχε το αναγκαίο ενδιαφέρον. Σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε, τονίζοντας ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει ποτέ, ούτε και τώρα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, στις συνθήκες που διανύουμε, τη φυσική εκπαίδευση, την αυτοπρόσωπη και ενσώματη παρουσία μαθητών και καθηγητών μέσα στη φυσική τάξη. Μπορεί να βοηθήσει, βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η παραδοχή εξ αρχής. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα νοικοκυριά και οι μαθητές και οι γονείς έχουν εμπειρία πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση των παιδιών στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Για πολλούς λόγους. Έχω διαβάσει τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, η κυρία Υπουργός. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τα στοιχεία, τους αριθμούς. Πίσω από τους αριθμούς όμως κρύβεται μια κακή πραγματικότητα. Αν διασώζεται η κατάσταση σε ένα βαθμό, και θέλω να γνωρίσω ότι διασώζεται σε ένα βαθμό μια κάποια επικοινωνία του σχολείου με τα παιδιά, αυτό οφείλεται στην ηρωική προσπάθεια, στο ζήλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι χωρίς καμιά κεντρική βοήθεια από το Υπουργείο, καμία ουσιαστική κεντρική βοήθεια, μόνοι τους, ακόμα και με δικά τους μέσα, με δικά τους κομπιούτερ, κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι είναι αναγκαίο κατά την κρίση τους για να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά. Όχι μόνο εκπαιδευτική σχέση, αλλά και αυτό που είναι σημαντικό στις μέρες μας, ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου σε στιγμές επερχόμενης μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Σε αυτούς θέλω αυτό εδώ το βήμα, τους εκπαιδευτικούς, που είναι χιλιάδες, είναι η μεγάλη πλειοψηφία, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη των Ελλήνων πολιτών, των παιδιών και των γονέων. Και να πω ότι πρέπει να σταθούν παράδειγμα, η στάση τους να είναι παράδειγμα και για την κυβέρνηση. Να μην τους σε άλλες συνθήκες λιθοβολούν και να μην δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού εναντίον των εκπαιδευτικών. Οι διάφοροι ηθήνοντες. Θυμάστε τι έγινε την εποχή των μνημονίων. Όμως, δεν θέλω να κάνω μια κριτική αφιψηλού. Όταν λέμε προβλήματα, είναι τα τεχνολογικά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με το να καταφεύγουμε στην ιδιωτικοποίηση των συστημάτων της τεχνολογίας στην μέση εκπαίδευση και στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Αντιθέτως, πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση, να αξιοποιήσει και να αναβαθμίσει το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και όχι να μπει μια αμερικανική εταιρεία να αναλάβει την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Θα μου πείτε, είναι θέμα αντιμπεριαλισμού? Όχι. Είναι θέμα κατανόησης των κινδύνων. Και οι κίνδυνοι αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, των δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών. Διατυπώνω ευθέως το ερώτημα στην κυρία Υπουργό. Για να μπει η Σίσκο στο σχολικό δίκτυο και να έχει πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, απευθύνατε ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τι απάντηση λάβατε? Ή μήπως αγνοήσατε αυτήν την νομική υποχρέωσή σας?
Είναι προφανές ότι το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, με τη σημερινή δυνατότητα που έχει αναξιοποιηθεί το σύνολο της υπολογιστικής ισχύως του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μπορεί να αναλάβει το έργο της σύγχρονης εκπαίδευσης σε όλο το Λύκειο. Το τονίζω. Μπορεί να το αναλάβει, χωρίς να μπαίνει στη μέση με τους κινδύνους που ανέφερα η ΣΥΣΚΟ. Το σύστημα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης γεννά νέες ανισότητες ανάμεσα σε αυτούς που γνωρίζουν τους εκπαιδευτικούς και αυτούς που δεν γνωρίζουν από τις νέες τεχνολογίες. Δεν έχει υπάρξει επιμόρφωση καμία, δυστυχώς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα στα παιδιά που έχουν και τα άλλα που δεν έχουν στο σπίτι τους τεχνολογικά εργαλεία. Πριν από μερικές μέρες, πριν 15 μέρες που είχαμε επικοινωνήσει με την κυρία Υπουργό σε μια τηλεδιάσκεψη, της είχα πει ότι πρέπει το Υπουργείο τότε εγκαίρως να προνοήσει ώστε τα νοικοκυριά που δεν έχουν κομπιούτερ να πάρουν, να δοθούν τάμπλετ και δεδομένα από το Υπουργείο στις οικογένειες, στα παιδιά που δεν έχουν τέτοια. Μου απήντησε ότι είναι το τηλέφωνο. Μπορεί με το τηλέφωνο να γίνει η δουλειά. Εντάξει. Χθες έμαθα ότι στείλατε μία εγκύκλιο που ζητάτε να καταγραφούν οι οικογένειες που δεν έχουν δηλώσει κομπιούτερ. Πολύ αργά, κύριε Υπουργέ. Πολύ αργά. Να δεχτώ ότι πιεστήκατε από την σημερινή μας ερώτηση. Καμία αντίρρηση και ευχαρίστως το επισημαίνω αυτό. Χωρίς καμία διάθεση οικειοποίησης. Αλλά πολύ αργά. Διότι χάνετε και η χρονιά στην ουσία με αυτό που κάνετε. Πότε θα τα προμηθευτείτε και πότε θα τα διαθέσετε στα παιδιά. Βέβαια θα μου πείτε ότι έχετε μια ικανότητα ταχύτατης προμήθειας. Αν κρίνω από την ιστοσελίδα σας, 130.000 περίπου δώσατε στην ιστοσελίδα και στο τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς να κάνετε στοιχειώδη ανίχνευση, αναζήτηση προσφορών, μονοκοπανιά σε μια εταιρεία που επιλέξατε. Προσέξτε, είστε νέα πολιτικός και μην καταγίνεστε με μεθόδους παλαιοκομματισμού. Η επικοινωνιακή πολιτική είναι αναγκαία για την ενημέρωση των πολιτών, αλλά όταν γίνεται προπαγάνδα και μάλιστα με πολλά ερωτήματα για τις οικονομικές επιλογές, είναι επικίνδυνη όχι για εσάς προσωπικά, αυτόν το λιγότερο έχει τη σημασία του για εσάς, αλλά συνολικά για το δημόσιο βίο της χώρας. Κύριε Υπουργέ, όταν λέμε εξαποστάσεως εκπαίδευση, σημαίνει ότι δεν μεταφέρουμε το μάθημα της αίθουσας στη διαδικτυακή λειτουργία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζεται να υπάρξει άλλη αντίληψη μαθήματος. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από ένα εκπαιδευτικό ξεχωριστά. Πρέπει να οργανωθεί από το ΙΕΠ, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δεν το ακούμε, υπάρχει αυτό. Τι κάνει ακριβώς σε αυτή την κρίσιμη φάση. Και μάλιστα όταν μας έδωσε ρεσιτάλ ο νέος πρόεδρος εξυγχρονισμού της εκπαίδευσης, όπως έλεγε. Μπούντι, να, συγκεκριμένο βήμα, τι κάνει. Απόν, άφωνο. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση σημαίνει ειδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έμαθα ότι κάνατε κάτι συναντήσεις με ορισμένους εκπαιδευτικούς. Κύριε συνάδελφε, με όλο το σεβασμό, έχουμε φτάσει στα 8,5 λεπτά. Ολοκληρώνω. Μάλιστα. Δεν είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, ήταν λογίδρια, όχι επιμόρφωση. Τι κάνετε για το θέμα της ειδικής αγωγής? Χρειάζεται ειδική μέριμνα. Για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών της ειδικής αγωγής. Για τις ευάλωτες ομάδες, Ρωμά, πρόσφυγες. Τι μέτρα λαμβάνετε? Δύο θέματα και την κατανόησή σας, κύριε Πρόεδρε. Πανελλήνιες εξετάσεις. Αγωνίουν παιδιά και οικογένειες. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ματαιώνονται οι εξετάσεις για τα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Εδώ τι γίνεται? Προφανές είναι ότι η ύλη που θα εξεταστούν τα παιδιά στις διάφορες εξετάσεις πρέπει να είναι η διδαχθήσα μέσα στην τάξη. Άκουσα και μια δικιά σας τοποθέτηση και τη θεωρώ θετική, αν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχει υπόθεση του κυρίου Μόσχελου, του καθηγητή που είναι υπεύθυνος εκπρόσωπος της κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς, ο οποίος με ένα συγκροτημένο ιατρικό σκεπτικό λέει ότι πρέπει να ανοίξει μόνο για μαθήματα η τρίτη λυκείου και να διοργανωθούν με έναν
νέο τρόπο ως προς τη χρονική τους διάρκεια οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Επ' αυτού ποια είναι η γνώμη σας? Και επειδή δεν θα ήθελα να υφαρπάσω μια άποψη σήμερα, δέχομαι ότι χρειάζεται ο χρόνος που πρέπει να μελετηθούν αρκετά δεδομένα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με τον ΕΟΔΗ και τον κύριο Τσιόδρα, που έχει την ευθύνη την ειδική, όπου να συζητήσουμε σύντομα ή δυνατόν και πριν το Πάσχα, όχι εις δημόσια. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Ολοκληρώνω. Σας παρακαλώ. Να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, μόνιμοι διορισμοί. Κύριε συνάδελφε. Τελειώνω αμέσως. Σας παρακαλώ. Τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Μόνιμοι διορισμοί. Αναλαμβάνεται την ευθύνη και τη δέσμευση ότι οι εξαγγελθέντες για το Σεπτέμβριο διορισμοί θα γίνουν. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν 10.000 νέοι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Μέχρι στιγμής οι διορισμοί της ειδικής αγωγής δεν έχουν προχωρήσει, έχουν σκοντάψει. Μόνο 1.000 έχουν γίνει από τις 5.000, 4.500 περίπου. Έχουν γίνει από το φθινόπωρο του 19. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Μην ξέρετε τις ευθύνες στο ΑΣΕΠ. Είναι ευθύνη του Υπουργείου η πρόοδος των διορισμών. Και μια τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε. Διαβάζω στις εφημερίδες ότι ετοιμάζεται να καταθέσετε ένα νομοσχέδιο. Σε αυτή την αβεβαιότητα που πάει στα σχολεία σήμερα, είναι η στιγμή για να κάνετε προτάσεις και κινήσεις που θα φέρουν άνω κάτω την εκπαίδευση? Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Θέλω μια απάντηση, εάν κατά τη συνήθειά σας ευνηδιαστικά επιχειρείτε να καταθέσετε νομοσχέδιο. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε άπλετο χρόνο για να απαντήσετε, όπως καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη. Πάνω από 20 ερωτήσεις σε αντίθεση με δύο που λέει ο κανονισμός, αλλά καλοδεχούμενες, κύριε φίλη, ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω σε όσες περισσότερες προλάβω. Ξεκινώ με το εξής, γιατί ο κανονισμός λέει ότι κοιτάμε και την ερώτηση η οποία έχει κατατεθεί, στην οποία λέτε επιλέξει ότι επιχειρήσαμε να θέσουμε σε εφαρμογή το σύστημα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και ότι η κατάσταση φαίνεται να μην είναι τόσο ρόδινη. Η κατάσταση, κύριε φίλη, είναι η ακόλουθη και ας αφήσουμε τους πολίτες να την κρίνουν. Με στοιχεία της περασμένης εβδομάδας, το τονίζω γιατί έκτοτε η συμμετοχή έχει ανέβει ακόμα περισσότερο. Με στοιχεία της περασμένης εβδομάδας, πάνω από 1,8 εκατομμύρια, σχεδόν 1,9 εκατομμύρια συμμετοχές μαθητών σε ψηφιακές τάξεις αθρηστικά, στη σύγχρονη εκπαίδευση. Στην ασύγχρονη, στο παλαιό σχολικό δίκτυο, είχαν συνδεθεί σχεδόν 1 εκατομμύριο μαθητές και 166.000 εκπαιδευτικοί. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία εσείς θεωρείτε κακή. Πάνω από 100.000 μαθητές παρακολουθούν καθημερινά εκπαιδευτική τηλεόραση. Στα δημόσια ΙΕΚ, κύριε φίλη, 84% των μαθημάτων είναι ενταγμένα στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Και στα πανεπιστήμια, κύριε φίλη, 96,35% είναι το ποσοστό των μαθημάτων που γίνονται μέσω εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτά είναι τα στοιχεία, θα τα καταθέσω στα πρακτικά και θα μπορέσουν οι πολίτες να κρίνουν σε τι βαθμό αυτά είναι ικανοποιητικά. Με λίγα λόγια, σε τι βαθμό είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες μεταφέρθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία στο διαδίκτυο και με τι τρόπο έγινε αυτό. Σε ένα θα συμφωνήσω, κύριε φίλη, μαζί σας. Η συμμετοχή και η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακότατη και οφείλονται θερμά συγχαρητήρια σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς, στα στελέχη εκπαίδευσης, στους μαθητές, στους σπουδαστές, στους φοιτητές, οι οποίοι αγκάλιασαν αυτό το εγχείρημα, το στήριξαν, έδειξαν ενθουσιασμό, έδωσαν μεράκι, προκειμένου ακριβώς να επιτύχουμε την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή αυτής της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Είπατε επιλέξει καμία βοήθεια από το Υπουργείο στους εκπαιδευτικούς. Κύριε φίλη, ξέρετε πόσες δράσεις ενημερωτικές οργανώθηκαν μέσω τηλεοδιασκέψεων, οι οποίες είχαν συμμετοχή παραπάνω από 100% από εκπαιδευτικούς. Γιατί λέω παραπάνω από 100%? Διότι συμμετείχαν κάθε φορά όσοι καλούνται να συμμετέχουν και άλλοι τόσοι και περισσότεροι δηλαδή, οι οποίοι δεν είχαμε φτάσει ακόμα στους νομούς τους για να μην υπερφορτώσουμε το δίκτυο και όμως θέλανε να μπουν πιο νωρίς ακόμα στο σύστημα τηλεκπαίδευσης. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Έχουμε στήσει ομάδες υποστήριξης, κύριε φίλη, στο Υπουργείο, οι οποίες δουλεύουν διαρκώς. Αργίες δουλεύουν διαρκώς προκειμένου να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς μας. Πάνω από 1.000 κλήσεις χτες από εκπαιδευτικούς, οι περισσότεροι των οποίων ξέρετε τι λένε.
Ξέρετε τι λένε, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε αυτά τα εργαλεία. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να μείνουμε στενά σε επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα. Και ναι, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, κύριε Φίλη, στους εκπαιδευτικούς μας, στα στελέχη της εκπαίδευσης, σε όλο το μαθητικό και φοιτητικό δυναμικό το οποίο έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Έρχομαι λοιπόν στις ερωτήσεις σας τώρα. Ερώτηση πρώτη, γιατί εγώ, κύριε Φίλη, μένω στις ερωτήσεις και απαντώ στις ερωτήσεις συγκεκριμένα και με στοιχεία. Θέσατε θέμα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία έχουν ως εξής. Τα στοιχεία τα επίσημα της ΕΕΤ προκύπτει ότι πάνω από το 99% των οικοκυριών της χώρας έχει σταθερή σύνδεση στο ίντερνετ και μάλιστα με απεριόριστο αριθμό δεδομένων. Επιπλέον όμως, έχουμε πετύχει και δωρεάν πρόσβαση σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας για την εξαποστάσεως εκπαίδευση από τους τρεις παρόχους κινητής τηλεφωνίας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Μπορεί να ποινικοποιήσετε και αυτή τη σχέση, δεν ξέρω, αλλά είναι δωρεάν παροχή δεδομένων προς τους μαθητές μας. Και ναι, κύριε Φίλη, μπορεί κανείς να συνδεθεί και με το τηλέφωνο, προκειμένου να υπάρχει όλη η γκάμα, όλες οι δυνατότητες, μπορεί να συμμετέχει κανονικά, να υποβάλει ερωτήσεις, να παρακολουθεί κανονικά το μάθημα. Ερώτηση δεύτερη, για τον εξοπλισμό. Μέσω ΕΣΠΑ, κύριε Φίλη, έχει δοθεί ήδη σημαντικός τεχνολογικός εξοπλισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, έχουμε ήδη καταθέσει με κατεπίγουσα διαδικασία έτοιμα ΕΣΠΑ συνολικό ύψος άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά σε εξοπλισμό σχολικών μονάδων, tablets, laptops, δράσεις εξαποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εξοπλισμό πανεπιστημίων, εξοπλισμό οικονομικά ασθενών φοιτητών, στέγαση οικονομικά ασθενών φοιτητών. Έχουμε επιβάλει επιπλέον έτοιμα χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για πρόσληψη 3.200 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την υποστήριξη σχολικών μονάδων, ύψος 46 εκατομμυρίων ευρώ. Και έχουμε λάβει και σημαντικές δωρές από ιδιώτες και εταιρείες για περαιτέρω και άμεση ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εξοπλισμό ο οποίος είναι ήδη κατευθύνεται στα σχολεία. Ερώτηση 3, κύριε Φίλη. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί, λέτε, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος τηλεκπαίδευσης? Κύριε Φίλη, ομολογουμένως με εκπλήσει αυτή η ξαφνική σπουδή του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Και το λέω αυτό, διότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, επέλεξε να αφήσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στην τύχη του και να το καταδικάσει σε σοβαρή υποχρηματοδότηση. Παρότι παραλάβαμε αυτή την κατάσταση, φροντίσαμε για την κέρια στήριξη των συστημάτων του. Άρα, μάλλον δεν είστε καλά ενημερωμένος, κύριε Φίλη. Από έναν κεντρικό εξυπηρετητή, σερβερ, το e-class έχει επεκταθεί σε 10. Με σημαντικά αποτελέσματα στη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μαθημάτων και με την κέρια συμβολή και του ΕΔΙΤΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και έχουμε πάει και παραπέρα, κύριε Φίλη. Και έχουμε υποβάλει αίτημα για τη συγκρότηση μιας κεντρικής υποδομής υπολογιστικού νέφους για όλο το σύστημα. Ερώτηση 4. Λέτε, τι κάνετε για την εξαποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών και προσφύγων μεταναστών? Θα σας απαντήσω, κύριε Φίλη, μπορεί να μην το γνωρίζετε. Σε συνεργασία με τη UNICEF, οι οδηγίες για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση έχουν μεταφραστεί σε 11 γλώσσες που ομιλούνται στις δομές. Αραβικά, τουρκικά, παστού, φαρσί, σορανί, γαλλικά, αγγλικά. 11 γλώσσες έχουν μεταφραστεί οι οδηγίες. Και για τη σύγχρονη και για την ασύγχρονη. Και έχουν σταλεί οδηγίες στους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων για να διοχετεύσουν πληροφορία παρακάτω. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και η Γενική Γραμματέα είναι σε τακτική επικοινωνία με τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων για την εφαρμογή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Και βεβαίως και εκεί ισχύει δωρεάν πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων από κινητά δίκτυα σε ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω εν συνεχεία για να μην καταχρήσω τον χρόνο. Θα συνεχίσω και με όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα στη δευτερολογία. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε. Λιγότερο χρόνο όμως τώρα. Παρακαλώ. Θα περίμενα να ακούσω όλες τις απαντήσεις, κυρία Υπουργού. Μου επιτρέπετε? Δεν είναι τάξη κοινωνιστική αυτή. Υπάρχουν διατυπωμένες ερωτήσεις. Κύριε συνάδελφε, μισό λεπτό. Η ερώτηση ήταν 13 λεπτών. Να απαντήσω. Σας παρακαλώ. Η κυρία Υπουργός επέλεξε να απαντήσει. Δεν μπορούμε να της πούμε ποια θα απαντήσει. Έχει υποχρέωση να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Απαντήσει στη δευτερολογία της. Για να μπορώ να απαντήσω και εγώ στη δευτερομιλία μου. Δεν μπορεί να έχει το προνόμιο του τελικού λόγου χωρίς να έχει απαντήσει ερωτήσεις. Εσείς, κύριε Φίλη, ήσασταν υπουργός και ξέρετε πώς γίνεται η διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Έχω διατυπώσει ερωτήσεις, τις ξέρει η κυρία Υπουργός. Να απαντήσει σε όλες. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Μου και μετά θα κάνει τη δικιά κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να προχωρήσουμε στη δευτερολογία. Σεβασμό στον κανονισμό της Βουλής. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ωραία. Βλέπω ότι ζει, από ό,τι φαίνεται, εδώ η κατάσταση είναι αρκετά περίεργη στη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού. Λυπούμαι ειλικρινώς. Αυτή η ομολογία που γίνεται αποδεκτή της κυρίας Υπουργού, δεν απαντώ τώρα, θα απαντήσω μετά. Τώρα έπρεπε να απαντήσει για να ακούσει τον αντίλογο. Και δεν το κάνει. Είναι προφανές ότι η κυρία Υπουργός ζει στο δικό της κόσμο. Ευτυχώς, όσα είπε, οι αριθμοί που το ανέφερα και νωρίτερα δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα. Τι τραβούν οι μαθητές και τα νοικοκυριά για να μπουν μέσα στο σύστημα. Τι δυσκολίες υπάρχουν. Τι τραβούν οι εκπαιδευτικοί για να διατυπώσουν τα ερωτήματα, τις ασκήσεις, να κάνουν τη δουλειά τους. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι άφαντο, ενώ έπρεπε να έχει φτιάξει κατάλογο συγκεκριμένο πώς γίνονται τα μαθήματα για την ύλη, για τον τρόπο διδασκαλίας στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Τα άφησε έτσι, αβοήθητος στους εκπαιδευτικούς. Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα που αφορούν και το σημείο αυτό, την επιμόρφωση. Ποια επιμόρφωση? Ποια επιμόρφωση? Τα λογίδρια τα πολιτικά που έβγαζε η κυρία Υπουργός εξαποστάσεως και η σύσκο που έδινε ορισμένες συμβουλές σε εισαγωγικά συνολικής διάρκειας μιας ώρας. Βεβαίως και υπήρχε ζήλος για συμμετοχή. 140%, όχι 100% των εκπαιδευτικών στα σεμινάρια αυτά. Δεν είναι ένα σεμινάριο όμως. Απογοητεύτηκε ο κόσμος. Δεν βοήθησε κανέναν. Θα μπορούσα να θέσω και άλλα ερωτήματα. Και θα μπορούσα να πω ότι τώρα χρειάζεται απάντηση συγκεκριμένη. Θα επιμείνω με τους διορισμούς τι γίνεται. Και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Τι γίνεται? Έχετε αναλάβει τη δέσμευση? Υπάρχει ακόμα ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε 10.000 μόνιμους διορισμούς? Αφήστε την ευθύνη του ΑΣΕΠ, την οποία τη λέτε συνέχεια, επιπηλίζετε συνέχεια ως καραμέλα. Η ευθύνη είναι του Υπουργείου. Δεύτερον, θα καταθέσετε νομοσχέδιο που θα κάνει άνω κάτω την εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που ζει σήμερα? Συγκεκριμένες απαντήσεις. Τρίτον, δέχεστε να υπάρξει τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για το ζήτημα των εξετάσεων για τα πανεπιστήμια με τη συμμετοχή και του ΕΟΔΗ και του κ. Τσιόδρα? Είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα. Θα μπορούσα και άλλα θέματα να θέσω. Λέτε για τα ΙΕΚ. Πληρώσατε τους ανθρώπους, τους εκπαιδευτές τα ΙΕΚ? Ακόμα οι ρωμίστοι περιμένουν τα χρήματά τους. Μια και το θέσω το ζήτημα. Παρεπιπτόντως. Και άλλα ζητήματα υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, είναι άχαρη η συζήτηση με τα 1.700.000 παιδιά που μπαίνουν στο σχολικό δίκτυο, όπως λέει η κυρία Υπουργός. Κάποια άλλη στατιστική έχει υπόψη της. Δεν θέλω να μπω σε μια αντιπαράθεση με τους αριθμούς, διότι το θέμα δεν είναι οι αριθμοί, είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια υποβαθμισμένη πραγματικότητα ως προς τον κεντρικό σχεδιασμό, αλλά όμως αυτή σώζεται όσο σώζεται από τη μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον κύριο Φίλη να μιλά για σεβασμό στον κανονισμό της Βουλής. Επειδή ακριβώς σέβομαι τον κανονισμό της Βουλής, κύριε, προσπαθώ να σέβομαι τους χρόνους, κύριε Φίλη. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει δύο ερωτήσεις. Κάνατε πάνω από 20 και θα τις απαντήσω, κύριε Φίλη. Θα τις απαντήσω σεβόμενοι όμως και τον χρόνο. Εσείς αντί για 2 λεπτά μιλήσατε πάνω από 10. Καλοδεχούμενα. Θα πάρετε λοιπόν όλες τις απαντήσεις. Αν και βεβαίως δεν άκουσα καμία αντίδραση σε όλα αυτά που σας είπα. Συνεχίζω όμως. Για το ζήτημα δεν άκουσα ούτε για το θέμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο, ούτε για το θέμα των εξοπλισμών, ούτε για το θέμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, το οποίο το είχατε αφήσει τελείως στην τύχη του τα χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης, και έρχεστε τώρα να ρωτήσετε τι θα γίνει για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και παρόλα αυτά έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ερώτηση πέμπτη, λοιπόν, συνεχίζω. Εξαποστάσεως εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία. Έχει εκδοθεί ειδική εγκύκλειος για την εφαρμογή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές, μαθήτες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές των ΣΜΕΑΕ συμμετέχουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους και με κατάλληλες προσαρμογές στην εξαποστάσεως διδασκαλία, και έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες και στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο και της τηλεκπαίδευσης έχει γίνει πρόβλεψη για υποτιτλισμό και νοηματική στα προγράμματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και δόθηκε η δυνατότητα δήλωση διαθεσιμότητας και σε διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε περίπτωση για την κάλυψη ακριβώς αυτής της ανάγκης για την νοηματική γλώσσα στην εκπαιδευτική τηλεόραση, για την οποία παρεπιπτόντως δεν άκουσα κουβέντα. Ερώτηση 6 για τους διορισμούς, κύριε Φίλη. Καταρχήν, μου προκαλεί εντύπωση ότι εσείς αγωνιάτε, εσείς που καταψηφίσατε, κύριε Φίλη, τον προϋπολογισμό του 20 που περιελάμβανε τους συγκεκριμένους διορισμούς. Τους καταψηφίσατε. Και έρχεστε εδώ λοιπόν να μας συγκαλέσετε. Εσείς προσωπικά που είχατε υποσχεθεί, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 20.000 μόνιμους διορισμούς, όχι όταν ήσασταν αντιπολίτευση, όταν ήσασταν υπουργός, εσείς ο ίδιος, κύριε Φίλη. Λοιπόν, εμείς, κύριε Φίλη, προχωρήσαμε και έχω ήδη υπογράψει πάνω από 1.040 μόνιμους διορισμούς. Και ναι, κύριε Φίλη, προχωράνε κανονικά οι διορισμοί. Μάλιστα, στην 3. Στην 1 ε και 2 ε έχουν ολοκληρωθεί, έχουν υπογραφεί. Η 3 ε, η 4 ε και η 5 ε αναμένεται η έκδοση από το ΑΣΕΠ των τελικών αξιολογικών πινάκων μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των πολλών εστάσεων των υποψηφίων κατά των προσωρινών πινάκων. Στη γενική εκπαίδευση και εκεί αναμένεται από το ΑΣΕΠ η έκδοση των προσωρινών πινάκων. Έχει ολοκληρώνεται η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων από τις οικίες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά ακριβώς με τους διορισμούς αυτούς η γενική εκπαίδευση. Και προφανώς, κύριε Φίλη, δεν ξέρω τι άποψη έχετε, αλλά για μας προτεύει η προστασία των στελεχών της εκπαίδευσης και του ΑΣΕΠ, η δημόσια υγεία και η προσωπική τους υγεία. Άρα λοιπόν, ναι, δουλεύουν εκ περιτροπής και συνεπώς επιτελούν το πολύ σημαντικό έργο τους υπό αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρώτο μέλημα είναι η προσωπική τους υγεία και η δημόσια υγεία εν γέννη. Ερώτημα 4. Για τις ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. Το λέω γιατί το αναφέρατε στην ερώτηση, δεν το αναφέρατε προφορικά. Μου έκανε εντύπωση ότι ρωτήσατε μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως και πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Και το κάναμε ήδη με μια υπουργική απόφαση. Αλλά όχι μόνο αυτόν, κύριε Φίλη. Και των λοιπόν εργαζομένων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών, των διοικητικών εργαζομένων, των οικογενειών, επίσης των φορέων των ίδιων. Διότι αν αυτοί οι φορείς δεν είναι βιώσιμοι, τότε όλοι οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους. Έχουμε εκδώσει μια αναλυτική απόφαση, η οποία προβλέπει και την εξασφάλιση των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών, απαγορεύει μειώσεις προσωπικού, προβλέπει ότι για μη παρεχόμενες υπηρεσίες όπως μεταφορά, σύντηξη, απογευματινές δραστηριότητες, αυτές δεν χρεώνονται, προβλέπει πλήθος ρυθμίσεων αναφορικά με την ιδιωτική εκπαίδευση. Ερώτηση 8. Μιλήσατε για καθυστερήσεις αναφορικά με τη στελέχωση ΑΕΗ με μέλη ΔΕΠ. Δεν τα αναφέρατε όλα αυτά, δεν ξέρω γιατί, αλλά τα είχατε γράψει στην ερώτησή σας. Έχουν γίνει 520 προκηρύξεις εξέλιξης, κύριε Φίλη. Έχουν γίνει 494 προκηρύξεις κενών θέσεων από πέρσι. Και για πρώτη φορά, κύριε Φίλη, κάτι που δεν κάνατε ποτέ εσείς, εμείς καταθέσαμε έτοιμα και για 136 διοικητικές θέσεις στα πανεπιστήμια. Δεν το προβλέψατε εσείς. Ποτέ. Διοικητικές θέσεις. Εμείς λοιπόν προβλέψαμε και διοικητικές θέσεις. Και όλα αυτά βεβαίως τελούν τώρα στην αρτίες των εξελίξεων, γιατί φαντάζομαι θα συμφωνήσετε και εκεί ότι προέχει δημόσια υγεία, προέχουν οι θέσεις στη δημόσια υγεία. Αναφορικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχω τοποθετηθεί εκτενώς, νομίζω, και στο δημόσιο διάλογο. Να πω μια κουβέντα, επειδή είπατε κάτι για τον κύριο Μόσιαλο. Κύριε Φίλη, έχουμε τη μεγάλη τύχη ως κυβέρνηση και το μεγάλο προνόμιο, θα έλεγα, να περιβαλλόμαστε από εξαιρετικούς ειδικούς, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα. Αυτούς τους ειδικούς ακούμε. Ο κύριος Μόσιαλος αποτελεί ένα σημαντικό στέλεχος αυτής της ομάδας συνολικής. Αυτοί οι ειδικοί αξιολογούν διαρκώς τα δεδομένα και σεβόμαστε το έργο τους και αναμένουμε τις κατευθύνσεις τους. Έχω μιλήσει επανειλημμένα για τις πανελλαδικές, ότι σταθερή μας επιδίωξη είναι αυτές να διεξαχθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται στην καθιερωμένη ημερομηνία τους. Έρχομαι στο ζήτημα, ερώτηση, έχω χάσει το μέτρημα, δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε, ερώτηση 10 ή 11. Αναφερθήκατε στα προσωπικά δεδομένα και το λέτε και στην ερώτησή σας, τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, τα οποία υποχρεούνται να δίνουν στην πλατφόρμα. Κάνετε λάθος, κύριε Φίλη, σας το είπα και τηλεφωνικά στη διάσκεψη που κάναμε, αλλά προφανώς αγνοήσατε την απάντηση. Οι μαθητές, και το έχουμε επισημάνει και στις οδηγίες, δεν υποχρεούνται να δώσουν το email τους εφόσον συνδέονται από λογισμικό πλοήγησης.
μόνο ένα όνομα χρήστη, ένα ψευδώνυμο, ό,τι επιλέξει ο ίδιος, κάποιο λεκτικό για να τους αναγνωρίζει ο εκπαιδευτικός. Τα email του μαθητών μένουν εντός του σχολείου και στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Και φυσικά, κύριε φίλε, και έχει εφαρμοστεί κατά γράμμα το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτό πηγάζει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Επίσης, αναφερθήκατε σε απευθείας αναθέσεις, αν και αν δεν κάνω λάθος, κύριε φίλε, έχετε καταθέσει και μία επιπλέον ερώτηση. Και επειδή αναφερθήκατε στη ιστοσελίδα, κύριε φίλε, θα περίμενα να ήσασταν λίγο πιο προσεκτικός αναφορικά με το έργο. Να σας ενημερώσω, λοιπόν, ότι το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει 20 και πλέον βίντεο. 20 και πλέον βίντεο, τηλεοπτικό σποτ, τηλεοπτικό τρέιλερ, πληθώρα δημιουργικών υλικών στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστική δαπάνη για την προώθηση όλων των μέσων της αποστάσεως εκπαίδευσης. Όλα αυτά για υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, όπως βιντεοσκοπήσεις, μοντάζ, animation. Πώς ακριβώς θα μπορούσαν να γίνουν αυτά από το Υπουργείο Παιδείας και δει μέσα αυτά τα χρονικά πλαίσια και δει στο πλαίσιο ακριβώς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κύριε φίλη, θα απαντήσω αναλυτικά στην ερώτησή σας. Θα πω μόνο το εξής από αυτού. Η βασική μας διαφορά, ξέρετε ποια είναι. Εσείς τα βαφτίζετε όλα, τα ποινικοποιείτε ως πολιτική επικοινωνία. Η διαφορά είναι για μας, η ενημέρωση των πολιτών είναι απαράβατη υποχρέωσή μας. Έχουμε χρέος να ενημερώσουμε τους πολίτες. Έχουμε χρέος να ενημερώσουμε τους μαθητές για τους τρόπους βάσει των οποίων μπορούν να μείνουν σε στενή επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία. Είναι χρέος της κυβέρνησης αυτό και αυτό το χρέος θα το υπηρετήσουμε, κύριε φίλη, προς όφελος πάντοτε του δημοσίου συμφέροντος. Μιλήσατε για το ΙΕΠ και είπατε ότι είναι άφαντο. Κύριε φίλη, δεν έχετε καλή ενημέρωση. Πώς νομίζετε, για παράδειγμα, ότι γίνονται τα τηλεμαθήματα στην τηλεόραση? Ποιος εποπτεύει όλη αυτή τη διαδικασία? Προφανώς και την εποπτεύει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι ενεργά αναμειγμένο με όλη αυτή τη διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Κύριε φίλη, θα κλείσω με το εξής. Έχετε υπηρετήσει στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Και είχατε την τύχη να μην βιώσετε τις ακραίες πρωτόγνωρες συνθήκες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε εμείς. Είναι κοινή πεποίθηση ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασε ψύχρεμα, οργανωμένα και αποτελεσματικά. Μην κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Μην προσπαθείτε να βρείτε ελλείψεις εκεί που δεν υπάρχουν. Μην επικαλείστε σενάρια που ξέρετε ότι διαταράσσουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Κύριε φίλη, είναι μια εθνική προσπάθεια. Συστρατευτείτε σε αυτή την προσπάθεια. Προσπαθήστε ακριβώς να δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα και να σκεφτείτε πέρα και πάνω από κόμματα. Γιατί εμείς αυτό κάνουμε, κύριε φίλη, προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Όχι. Προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό, ας τις ερωτήσεις. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Εγώ σας βάζω ένα λεπτό και θα σας διακόψω. Σας το λέω για να είμαι εντάξει. Βεβαίως συστρατευόμαστε όλοι σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας και των κοινωνικών της επιπτώσεων. Από διαφορετική σκοπιά. Είναι προφανές αυτό, ότι όσα ακούσαμε και δεν απαντήθηκαν, είναι μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης μέρους της εκπαίδευσης. Σίσκο λέγεται αυτό. Δεν ακούσαμε καμία απάντηση. Ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν ακούσαμε καμία απάντηση. Ακούσαμε, στείλατε κείμενο, έγγραφο, πήρατε απάντηση πια. Όχι γενικά τι λέει ο νόμος. Τι κάνατε? Έχετε υπεύθυνο στο Υπουργείο το ζήτημα αυτό? Ποιος είναι? Επίσης, ακούσαμε διάφορα εκτός πραγματικότητος. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ενισχύθηκε από των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια των οικονομικών δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Και τώρα λέμε ότι μπορεί να παίξει το ρόλο αυτό και όχι η Σίσκο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης της ασύγχρονης στο Λύκειο. Λέμε επίσης, και το τονίζουμε αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να υπάρξει τώρα προγραμματισμός για 200.000 ψηφιακές τάξεις από το δημόσιο σχολικό. Είμαι, κύριε φίλη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν απαντώ ευχαριστώ, κύριε φίλη. Που είπε η κυρία Υπουργός. Βεβαίως ενότητα, κύριε, αλλά όχι όμως... Κύριε φίλη, σας παρακαλώ. Εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο και νομίζω ότι...